Χθες ήταν η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της φτώχειας. Έβλεπα το σημείωμα από το χαμόγελο του παιδιού με στατιστικά στοιχεία για το τι έχει και το τι δεν έχει το κάθε παιδί στη χώρα μας. Για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια και διαβιούν σε σπίτια με κρύο και υγρασία, για τα χιλιάδες παιδιά που στερούνται τη διατροφή σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους, για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Καλημερίζω την υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας από το Χαμόγελο, την κυρία Γαρυφαλία Δρακοπούλου. Με αριθμούς δεν μίλησα, με τα στατιστικά στοιχεία δεν μίλησα, γιατί θέλω να μας δώσει όλα τα στοιχεία αυτά η κυρία Δρακοπούλου. Για αυτά τα οποία κλήθηκε το χαμόγελο στο πρώτο εξάμηνο του 2023, πραγματικά να απαντήσει, να βοηθήσει. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κυρία Δουλειεράκη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ζήτημα πολύ παραγωγικό, η φτώχεια και οι συνθήκες που οδηγούν στη φτώχεια. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, όπως είπατε κι εσείς. Φανταστείτε ότι στο πρώτο εξάμηνο το χαμόγελο του παιδιού στήριξε πάνω από 11.264 παιδιά, όπου οι οικογένειές τους δεν μπορούν να καλύψουν βασικές συνθήκες διαβίωσης. Και δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι της διατροφής. Όπως πολύ σωστά είπατε, η ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή οι συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, η ηλεκτροδότηση, η θέρμανση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και η εκπαίδευση των παιδιών είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. 200.000 παιδιά στη χώρα μας αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώχεια. Βεβαίως, σύμφωνα με στατιστικά που από διεθνείς έρευνες, παρατηρείται ότι πάνω από 200.000 παιδιά στη χώρα μας αντιμετωπίζουν συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Κυρία Δρακοπούλου, 100.000 παιδιά στη χώρα μας εν έτη 2023, που βγήκαμε ή πήραμε μια παραπάνω επενδυτική βαθμίδα, που έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης, που οι μέρες θα είναι καλύτερες, που μπαίνουν αυξήσεις σε μισθούς και πάμε σε ευημερία και επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. 100.000 παιδιά στερούνται τη διατροφή σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους. Δυστυχώς οι αριθμοί αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο, και παρόλο που μπορεί να υπάρχουν συνθήκες ευημερίας και ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά είναι όλο ένα και αυξανόμενα. Ας τη φάνε λοιπόν την ανάπτυξή τους έτσι όπως την έχουν καταντήσει, όταν μιλάμε ήδη για 300.000 παιδιά συν τα 11.264 που αναφέρατε, και μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2023, τους οποίους βοηθήσατε μαζί οικογένειες και παιδιά, έτσι ώστε να μην βρεθούν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Ακριβώς, 11.264 παιδιά στηρίξαμε όλο το πρώτο εξάμηνο, και αυτό που παρατηρείται περισσότερο είναι ότι περισσότερο ευάλωτες οικογένειες και παιδιά είναι οικογένειες πολυτέκνων, πρόσφυγες, αλλά και μονογονικές οικογένειες που καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι πολυπαραγωγικές και αυξημένες. Ξέρετε, έτσι όπως τα στοιχεία δίνονται και έτσι όπως δίνονται από το χαμόγελο του παιδιού και έτσι όπως καταγράφονται σε μια κοινωνία η οποία θέλει να κάνει βήματα προς τα μπροστά, επικοινωνιακά διαφημίζεται και κάνει βήματα, ότι κάνει βήματα προς τα μπροστά, αλλά φαίνεται ότι η ουσία είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ως άνθρωπος ότι ένα στα 7 παιδιά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αντιμετωπίζουν την υψηλότερη παιδική φτώχεια. Ένα στα 8 παιδιά, όπως μας είπατε, πολυτεκνών οικογενειών, αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια. Ένα στα 12 παιδιά του δημοτικού σχολείου αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια σε σύγκριση με τα παιδιά γυμνασίου λυκείου. Ένα στα 7 παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών με μητέρα αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια. Ένα στα 11 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν υψηλή παιδική φτώχεια, με συνθήκες διαβίωσης οι οποίες πραγματικά μέσα στο σπίτι, από τη θέρμανση, από τη ζέστη, από την διατροφή, να βρίσκονται στα τάρταρα. Τι κοινωνία είναι αυτή?
Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα για την φτώχεια και ιδιαίτερα για την παιδική φτώχεια είναι πολύ παραγωγικά. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών που λόγω του ότι δεν μπορούν να καλύψουν οικονομικά τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, δεν μπορούν να βρουν μια ασφαλή εργασία, δουλεύουν με μια απασχόληση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να εστιάσουμε το πρόβλημα μόνο σε έναν παράγοντα. Είναι αποδεδειγμένο ωστόσο ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιες συνθήκες μεγαλώνοντας, αντίστοιχα ενηλικιώνοντας, οι βιωμένες εμπειρίες ζωής τους οδηγούν στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης και στο μέλλον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο σε έναν παράγοντα το φαινόμενο αυτό. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών που παρατηρούμε στερούνται άνετες και ασφαλές συνθήκες διαβίωσης, όπως τα είπατε, τόσο το ηλεκτρικό ρεύμα, όσο η ποιοτική θέρμανση, όσο όμως και οι συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή η διατροφή, η στέγη, παράλληλα και η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας. Γιατί υπάρχουν ελλείψεις τόσο στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη όσο και στην εκπαίδευση των παιδιών. Mm-hmm. Πολλά παιδιά στερούνται και σχολικού περιβάλλοντος. Η σύγχρονη Ελλάδα, η σύγχρονη κοινωνία. Δεν έχω τι να πω. Με λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία δεν έχω τι να πω. Συνεχίστε, κυρία Δεργοπούλου, να κάνετε αυτή την προσπάθεια όπως μπορείτε μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτά τα παιδιά και ας σας πολεμάνε και από πάνω. Συνεχίστε να κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Χρειάζεται μια οριστική παρέμβαση προκειμένου να δυναμωθούν οι οικογένειες, να εστιάσουμε περισσότερο στις οικογένειες που υπάρχει ήδη ευαλωτότητα και γνωρίζουμε στατιστικά ότι εν δυνάμει θα βρεθούν στις συνθήκες φτώχειας. Και παράλληλα, δεν μένουμε μόνο στη στήριξη της ΕΙΔΑΣ. Εμείς, μέσα από τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας σε όλη την Ελλάδα, στηρίζουμε οικογένειες που είτε βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, είτε υπάρχουν προδιαγραφές στο μέλλον να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας. Παρέχοντας όχι μόνο τρόφιμα και την πρώτη ανάγκη, αλλά ενισχύοντας το κομμάτι της ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, τη διασύνδεση με κοινωνικούς φορείς στην κοινότητα, συμβουλευτική ως προς την έβρεση εργασίας, επαγγελματική συμβουλευτική δηλαδή, προκειμένου να καλύψουμε ολιστικά όλους τους παράγοντες που μπορεί να τους οδηγήσουν στο μέλλον να βρεθούν σε συνθήκες που οι ίδιες δεν θα μπορούν να φροντίσουν και να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Δεν έχω τι να πω, κυρία Δρακοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.